Με τη σπίθα που μπορεί να βάλει φωτιά στο προεκλογικό σκηνικό της Χαριλάου Τρικούπη μόλις 9 μέρες πριν από την κάλπη, μοιάζει η άγρια κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ Νίκου Ανδρουλάκη και Χάρη Δούκα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων επιμένει στα περιποκινούμενης δολοφονίας χαρακτήρα από το περιβάλλον του Προέδρου του κόμματος, με τον ίδιο να επιστρέφει τα καρφιά. Το ΠΑΣΟΚ είχε για όλα συγκεκριμένες θέσεις. Και αυτή η δουλειά δεν μπορεί να υποτιμάται. Γιατί αυτή η δουλειά θα μας φέρει στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση δεν μας φέρουν ούτε οι κραυγές, ούτε η θεωρία συνωμοσίας, ούτε η πονηριά στα social media. Θα μας φέρει σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Μετά το debate με εμφάνισαν πολιτικά νεκρό. Βέβαια τώρα διαβάζω ότι δεν εννοούσαν αυτό ακριβώς, αλλά κάτι διαφορετικό. Μόνο λάσπη και σκητσογράφους να αφήνουν περίεργα πράγματα στην ΕΡΤ σαν να είναι ο πολιτικός μου τάφος. Τι είναι αλήθεια αυτό που τους ενόχλησε τόσο πολύ? Να επιδείξουν σοβαρότητα και αίσθημα ενότητας καλεί τους συνυποψηφίους του ο Παύλος Γερουλάνος. Καμιά φορά καταφεύγει κανείς σε εντάσεις για να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά εδώ οφείλουμε όλοι να υπερασπιστούμε πρώτα απ' όλα το ΠΑΣΟΚ και την προοπτική. Ο κόσμος περιμένει από εμάς να δει ότι την επόμενη μέρα θα πορευτούμε μαζί, ότι θα αξιοποιήσουμε όλα τα στελέχη που έχουμε στη διάθεσή μας, ότι δεν θα είμαστε απλώς εγώ και η παρέα μου που κάνουμε κουμάντο. Έχει γίνει μια εξαιρετική και υποδειγματική εσωκομματική διαδικασία. Να μην το χαλάσουμε τώρα. Είναι δηλαδή πραγματικά κρίμα. Είναι λίγες ημέρες μέχρι τις εκλογές. Ας μιλήσουμε για τα ζητήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία. Με φόντο τη σύγκρουση Ανδρουλάκη-Δούκα, η Άννα Διαμαντοπούλου κάνει έκκληση το ΠΑΣΟΚ να μην κολλήσει ΣΥΡΙΖΑ. Να μην κολλήσουμε. Οι τελευταίες μέρες σε κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι πάντοτε οι πιο σκληρές. Βγαίνουν τα μαχαίρια, γίνονται κάθε είδους επιθέσεις κλπ. Το δέχομαι κι εγώ, δεν είναι μόνο οι άλλοι. Η βασική μου λογική είναι να αλλάξω αυτή την ιστορία αυτού. Του κόμματος που δημιουργεί στρατούς, που δημιουργεί συγκρούσεις. Με αντιπαράθεση, θα έλεγα τεχνητή, παραπολιτικού χαρακτήρα, θεωρώ ότι κακώς χαλάει το κλίμα με μη πολιτικούς όρους, αλλά με παραπολιτική διάσταση. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ μιλάω πολιτικά. Οι τόνοι αναμένεται να ανέβουν ακόμη περισσότερο όσο θα πλησιάζει η 6η Οκτωβρίου.